να πούμε όλοι μαζί ένα περαστικά στην κυρία Μάρα. Βέβαια, περαστικά. Αυτό που μου συμβαίνει μπορώ να το εξηγήσω πολύ καλά με τη λογική. Κυρία μου, μεγάλωσες, τι τις θέλεις τις μηχανές. Τώρα υπάρχει και η μεταφυσική ερμηνεία. Είναι αυτό που λέμε χρουσουφιά, καντέλια. Ναι, έχω και μία ποντικομαμία εκεί μέσα που με συχαίνεται και με μισή και με καταργέται συνεχώς. Ξέρεις, η μεταφυσική πιστεύει στα πνεύματα. Έχω χεστεί απάνω μου. Το τζάστι θα κάνετε, θα πάτε ή δεν θα πάτε. Λοιπόν, τώρα έλα να αποφασίσουμε. Τι διάολο θα κάνουμε με το τζάστι. Hashtag Super Κατερίνα. Ψηφίζετε στο Twitter αν πρέπει η κυρία Μάρα να κάτσει σπίτι και να ξεκουραστεί για να τελειώσει το βιβλίο ή αν πρέπει να εμφανιστεί με κάταγμα στο Just. Τότε, σταυρώστε με, αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω, μόνο γι' αυτό με το καρδιό χτυπάω. Σταυρώστε με. Όπω ψηφίσαμε. Στο γραφείο πάνω ψηφίσαμε, να ξέρω. Δεν έδινε δώρο και ένα κινητό. Γιατί δεν έβαλε και ένα ωραίο giveaway να γίνει. Τι, έχω τα αποτελέσματα. Όχι ό,τι θέλει θα κάνει δηλαδή αυτή. Άδικα ψηφίσαμε. Τα λεφτά μας πίσω, κυρία μου. Τα λεφτά μας πίσω. Το τραγούδι που μου έχει δώσει το αφεντικό δεν σκέφτεται τι περσόνα θα κάνει ο άλλος. Έχει να κάνει με την αμαρτία. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Αυτό θα πει. Και πώς θα πω εγώ λοιπόν. Έχετε μιλήσει με το Φωκά, να το έχετε συζητήσει. Ναι, ο Φωκάς ενθουσιασμένος. Με το κάταγμα. Δεν το πιστεύω ότι μιλάει με τη θεία μου. Ο Κλόνης τι είπε για όλα αυτά, τον πήρατε να μιλήσετε. Όχι, δεν με πήρε ούτε αυτός ούτε εγώ τον πήρα. Πάρουμε λίγο τον Κοκλόνι να βγει τώρα, αν είναι δυνατόν πάνω. Έχουμε τον Νίκο στη γραμμή μας. Τι έπαθε τη Μάρα μας. Δεν το έμαθε. Χάλια είναι. Πώς δεν είναι. Κοίτα, αν δεν νιώθει καλά να ξεκουραστεί. Δεν θέλω να ρισκάρουμε την υγεία τη Μάρα. Μπράβο. Έχω πάει και πρόσκοπος εγώ. Φόσον με αγαπάς και ήλιο, είσαι φίλος μου. Το κρεβάτι είναι μεγάλο. Έλα εδώ να ξαπλώσει να μου κάνει. Να αμαρτήσετε μαζί! Να Μάρα, πρέπει πρώτα υγεία να είσαι καλά. Αν δεν είσαι καλά, μου στέλνεις μήνυμα και δεν πειράζει. Ωραίο. Άλλη μια ευκαιρία να τραγουδήσω εγώ με το Σταν. Μαγκαβατού, μαγκαβατού, πέραματού και μαγκαβατού. Τα τσιγκάνικα τα λόγια, ποτέ δεν τα ξεχνώ. Είμαστε μαζί δεμένοι, να φύγω δεν μπορώ. Να μου λείπεις, να σε ψάχνω. Να σε νοσταλγώ, να σε νοσταλγώ, να σε νοσταλγώ. Μαγκαβατού, μαγκαβατού. Δεν λέγονται τέτοια τραγούδια πια. Εμένα μου λείπει, Χριστίνα. Άρα τελικά τι θα γίνει. Ό,τι και να γίνει είναι τρομακτικό για την ανθρωπότητα. Είτε να πάει να τραγουδήσει το αμάρτησε η κυρία Μάρα, είτε να τραγουδήσει το αμάρτησε ο Κοκλώνης. Θα εμφανιστεί. Αχ, τεντάνταν! Δεν είναι καταλαβαίνω πώς μπορείτε με τα μαλλιά. Έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Σοφός. Σοφός. Σαν τον Άλλη. Σαν το Μιλωνά είναι το... Σαν το Μιλωνά. Σ' άρεσε, Σταύρο μου. Ο Σταύρος δεν βήχει σήμερα, ή μας κόλλησε ή του πέρασε, ωραία. Και περαστικά, περαστικά και όλα τα καλά στο... Just the two of us. Δεν ήσασταν έτσι, γιατί κάνετε χιουμοράκι. Μιλάμε, Γιώργο, για τον σύμφωνο με πληροφορίες για τον πρώτο τους καυγά. Όχι. Τώρα, εντάξει. Να φύγω. Ποιες πληροφορίες, ποιος το λέει. Τους είδα περαστικοί στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί που πήγαν αρχικά να πιούν το καφεδάκι τους. Το παίρνεις πάνω σου, Γρηγόρη μου. Εσύ που το παίζεις. Που γράφουν περιοδικά. Εσύ έχεις ρεπορτάζ, δηλαδή το έψαξες αν έχουν τσακωθεί όχι. Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, έχω πληροφορίες. Τι πληροφορίες. Πληροφορίες που όντως δημιουργήθηκε μια μικρή ένταση. Γρηγόρη, απολύεσαι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα είμαι αύριο εδώ. Όχι. Πάντα. Να δούμε... Θα φύγουμε μαζί, Γρηγόρη μου. Μαζί θα φύγουμε. Πού θα πάτε, Ρε. Θα δούμε μια συνέντευξη του Νίκου Μπάρκουλη. Θα μας πάρουν κάπου. Ναι, δεν φοβάμαι. Αλλήμον. Πού θα πάτε. Μας φοβάμαι, γιατί εξοφλήσαμε κιόλας. Πάμε, πάμε. Στα θέματά μας. Εσύ τα είπες αυτά. Να δούμε εσύ μια συνέντευξη. Εσύ έριξες την αιχμή. Και εγώ δεν αφήνω τίποτα να πάτε. Έλα, πάμε, Νίκο. Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει. Λέγε.
καταραίει. Ύστερα για τίποτα δεν φταίει. Στην κρεμό την άκρη παραπέει. Λέει, λέει, λέει. Κάθεται στο σπίτι της και κλαίει. Τα παραμυθάκια της διαρρέει. Όμως η αλήθεια της δικαίει. Πώς λοιπόν να μην την αγαπώ. Λέει, 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 όλα τα μετράει. Στα ψηλά μπαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουν στα λόγια. Μπράβο, πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. 12 και τέταρτο, θα είμαι στο Open. Νταρά! Είναι για Νταρά. Μακριά, μακριά, με έχει βολέψει τώρα εδώ. Όχι, όχι, θα είμαι στο Open στην εκπομπή της Ανίτας. Ανοιχτά. Πήγα σε εκπομπή που λέγεται Ανοιχτά. Δεν ήξερα τον τίτλο για την Ανίτα πήγα. Ανοίχτηκα. Ήμουν για μία φορά ξανά Open. Καλή επιτυχία σε ποιον να πω, στον Μπακ, αν θα έχει δουλειά μεθαύριο. Παιδιά, αυτά είναι αστεία, τα κάνουμε ακόμα για σοβαρά εννοώ. Δεν το έκανε για σοβαρά, για πλάκα δεν είπε. Μα τι σοβαρά, παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχει σοβαρό και δεν λοιπά ότι το πρώτο σκαυγάς του ζευγαριού. Τι αστεία λέμε, σάτυρα. Αυτή είναι σάτυρα, μπράβο. Το ακούω. Εγώ δούλευα εκεί πέρα, μαγείρευα. Ήθελα πάρα πολύ να το δω. Να σας πω ότι πήρα τη δουλειά μόνο και μόνο για να δω τον Τζέισον. Είναι αλήθεια. Mm. Τον έχω πάθος. Είναι άντρακλας, δεν το συζητάω. Δεν μπορούσαμε να το δούμε. Μας έλεγαν ότι είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα για λόγω COVID. Και εγώ, καταλαβαίνετε, κόντεψα να σκάσω. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να τον δω. Και έπαιρνα το αυτοκίνητο και έκανα βόλτες εκεί μέσα που γυρίζονταν να τον δω. Σε κάποια φάση που οδηγούσα, με λέει η ανιψιά μου μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν. Θεία, ο Τζέισον. Κάνω όπισθεν και το φωνάζω Jason, Jason, Jason. I am Zeflo, cooking for you. Δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά, παιδιά. Δεν πειράζει. Με έλεγε διάφορα, δεν άκουγα πάνω στον πανικό μου, γιατί τώρα όταν βλέπεις ένα τέτοιο στάρ του σινεμά. Δεν το ετοίμασε ένα κεσεδάκι, ένα μπολάκι εκεί με ωραία σαλονικιώτικα πράγματα. Ήθελα να το κάνω ντολμαδάκι, μαδάκια να τα πάω στο Jason και δεν μου άφηναν λόγω COVID. Αν έτρωγε τον ντολμαδάκι μου, τώρα θα με παντρευόταν. Εσύ είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο τη ζωή σου. Έχει βρει τον πραγματικό Jason τη καρδιά σου. Και χθε γενέθλια, 22 έγινα, σαν και σένα. Στο λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το μπαρδάρι ήταν η μαμά της. Παππού προς παππού Σαλονικιά. Μπράβο, μπράβο. Δεν κατα... Εμένα επικυρία, γιατί δεν την έχετε βγάλει. Τώρα... Τόσα βγάζετε. Μπράβο, είδες τι καλή. Και βλέπεις ότι στη Βόρεια Ελλάδα, παιδιά, είναι γεγονός αυτό. Είναι οι γυναίκες με τη μαγειρική, το έχουν. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω καμία άλλη περιοχή. Στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή είμαστε και πάρα πολύ με τους μεζέδες, να περιποιηθούμε, να κάνουμε το φαγητό. Δηλαδή, κακώς, ας πούμε τώρα, λόγω COVID η γυναίκα δεν είναι στο πλευρό του Τζέισον. Είναι ωραία, δεν έχει βγει τίποτα από αυτή την εποχή. Καλή επιτυχία, έπρεπε να τη βγάλετε. Επόμενη λέξη είναι η λέξη μπουνιά. Πουνιά. Μου αυτό που δεν είναι. Τζένι. Μου. Μπουνιά. Μπούτια. Μακάρι. Μπουνιά. Τζένι. Μου λες κάτι, αλλά τι μου είναι αυτό. Δεν είναι μου, είναι μπου. Πού. Μπου. Πού. Μπου. Πουλιά. Το μυαλό σου εκεί. Μπουνιά. Μαλλιά, είσαι μαλλιά και τι, δεν μπορώ άλλο, θα νεύρω. Τσικιτάν, και τουμπαν παν, και τουμπαν, και τέκα τέπε ταν παν παν, και τουμπαν και πιν. Τσικιτάν, τσικιτάν, ταν, και τουμπαν παν, και τουμπαν, και τέκα τέπε ταν παν παν, και τουμπαν και πιν. Τσικιτάν, τσικιτάν, ταν, και τουμπαν παν, και τουμπαν, και τέκα τέπε ταν παν παν, και τουμπαν και πιν. Έκσταση. Πολύ ωραία, τι μας θύμισες, τίποτα. Είναι επικίνδυνο το παιχνίδι αυτό και το κάνουν και στο... Σας είπα, ο Αντένα έχει θέμα. Τσοντοποίηση. Και στη Ζέτα πάλι με τις λέξεις, δεν καταλαβαίνεις τι μπορεί να σου πούν. Όχι, πρέπει να μιλήσεις στο Ισουρού, φαντάζεσαι από το πουθενά άνω κάτω. Τα φιλιά μου στην Τζένι Διαγούπη. Δεν το κατάλαβε ποτέ. Άλλα τη σκέφτομαι. Τι γίνεται. Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι. Πολύ καλά εσύ. Πολύ χρόνο, τα εκατοστήσεις. Να σε καλά. Α, γιορτάζει. Τα πες. Γιατί βγήκαμε.
Τι γίνεται? Καλά είμαι. Πώς νιώθεις που μεγάλωσε ένα χρόνο σήμερα? Τι. Καλά, εσύ πώς νιώθεις που είναι η τελευταία σου εκπομπή σήμερα? Τι θα φτιάξεις? Σήμερα σου έχω κάνει τούρτα. Φτάνει αυτή η τούρτα για τους φίλους μου. Γεια. Είναι πολύ. Ναι, τέλεια. Άμα θα κάνω κι άλλη το απόγευμα, άμα θέλετε. Α, ωραία. Μικρή. Όχι, ζάχαρη, χτυπάω. Πες τα όλα, μόνος. Η κρέμα είναι έτοιμη. Κοιτάξτε, έχω τελειώσει ήδη, παιδιά. Πραγματικά. Ρε Τίμω, πότε άρχισες, πότε τελείωσες, κανείς δεν κατάλαβε. Τελειώσαμε. Α, γούρι, γούρι. Όταν σ' είχα εγώ αναγκή ευτευγές, δεν ήσουν δίπλα μου ποτέ, πάντα έλειπες. Κοίτα που με έχεις αναγκή τώρα εσύ, κάρμα το λένε κι εγώ δίκαιο. Μπράβο, μπράβο και στη Λένα. Να ζήσεις, Δανάη, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Τι κάνει κάτι. Δίνει τα κεράκια, ρε παιδί. Α, τα κεράκια έζησε. Να ζήσει, να ευτυχήσει. Πόσο πήγε κι αυτή. 23. Μικρή. 28, όχι, 22 είμαι εγώ. Δεν μπορεί να μπαιρνά ένα χρόνο. πήγε. Ωραία, μια χαρά. Με εκπομπή, με επιτυχία, με το γαμπρό. Μπράβο, αγάπη. Ωραία. Συμβόλαιο Μέγκα. Αλλιώς, σου στρώνει όλη τη ζωή. Θα το πω, θα το πω, θα το πω. Εγώ είμαι. Τις έβγαλε. Έλα, σ' αφήνω να χορέψεις με τον άνθρωπο. Μπράβο της. Κάθονται οι δύο οι άλλες μεταξύ τους και χορεύει με μία-μία. Να χορέψουμε και λίγο, ρε Γιώτα. Μην πίνουμε μόνο σαμπάνια. Έλα, την έβαλα. Το λέω κι εγώ. Για ακόμα μια φορά, τη Γιώτα δεν τη βλέπω πολύ καλά. Δεν ξέρω τι της φταίει. And dance with the devil. Α, πώς μπορείτε με μαλλιά. Έλα, και τώρα δες, λες, μα... κούκλος, λες τώρα, κούκλο. Έτσι που... Α, καταπήρω τρίχα. Α, πέσω στο κάτι, ξαναψύνετε. Τρώω τρίχες, δεν αντέχω άλλο. Έγινε ένα με το κανάλι. Παιδιά, συγγνώμη να σας... Γιατί αυτό δεν γίνεται στην κανονική ζωή. Να βγει στην κανονική ζωή, να βγει ένα παιδί με την κοπέλα του ή μια κοπέλα με το αγόρι της και να είναι άλλα τρία αγόρια και να μπορεί να χορέψει κι αυτή. Αλλά γιατί εκεί παθαίνεις εγκεφαλικό όταν βγαίνεις έξω με τη σχέση σου και λες γιατί κοιτάσκεται. Δες τι ωραία εδώ πέρα και ο Αλέξης. Στεναχωρημένη η Γιώτα. Η Γιώτα, τι έχει η Γιώτα. Ποια είναι η Γιώτα. Δεν με νοιάζει, αλλά κάτι έχει. Και η άλλη κοπέλα που τη σήκωσε με το ωραίο το σφούξια. Άννα, η Άννα. Η Άννα. Η αγαπημένη μου. Θα ήθελα να μην είναι από εκεί αγαπημένη μου. Η Άννα. Με τι ασχολείται. Ασχολείται με κάτι πέρα από το λουλούδι του Αλέξη. Είναι ιδιωτική υπάλληλο και η άλλη που δεν είναι καλά στα ψυχολογικά της. Fashion designer. Fashion designer. Μήπως γι' αυτό, γιατί οι designers έχουν και τις περιόδους. Μήπως περνάει την κατιούσα του τέτοιου και θέλει να κάνει design κάτι. Όχι, μπράβο. Άρα τελικά το έχω αδικήσει το project. Έλα πάρε τη θεία μου. Πολύ ωραία. Πάμε. Βρε, παιδί μου. Το πάτησα το ψεύτικο που περιμένετε. Κορίτσια, ερχόμαστε σε πολύ. Ναι, Αλέξη μου, ναι, αγάπη μου. Είναι δύσκολο όταν βγαίνεις με άλλες κοπέλες ραντεβού.
Μου είναι δύσκολο όταν δίνεις άλλο τριαντάφυλλα, μου είναι δύσκολο όταν δίνεις άλλο αγκαλιές, άλλο φιλιά. Η designer! Η Λέτα έχει αρχίσει και γίνεται λίγο κουραστική. Πάσιο. Είναι συνεχώς με ένα παράπονο στο στόμα. Είναι designer, ρε φίλε. Για σένα. Εγώ ξέρεις πώς νιώθω. Προσπαθώ να διαχειριστώ όλες τις καταστάσεις. Άστο, δεν σημαίνει δύσκολα. Ούτε ψήλος. Τα μάτια έχουν δύο ιδιότητες. Μία ιδιότητα είναι να κοιτάνε. Τι? Η άλλη είναι να βλέπουν. Τα μάτια. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Θέλω να σου το πω. Ελπίζω μόνο να μην με βλέπεις σαν μπισκοτάκι. Να μην θες να με φας. Θέλω να σε πάω. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τότε να το γιορτάσουμε. Να σου πω ότι έχω πάρει μια απόφαση. Δεν το πιστώ, πήρε! Κορίτσια, ήρθαμε και κορίτσια, την κάτσατε. Πέρασα τέλεια. Φαίνεται και φεύγει με όλους. Τώρα εδώ στο πλατό η περούκα κάνει βόλτα σε όλα τα κεφάλια. Κρίμα. Κρίμα, δεν πειράζει. Ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ, είναι σαν να κάναμε, μπήκαμε κατευθείαν έτσι backstage στο RuPaul Drag Race. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η περούκα θα ανέβει και στο κοντρόλ. Πιστεύω να είστε όλοι πλημμένοι, μην τρέχουμε, μην κολλήσουμε τίποτα. Πολύ ωραία, θα περάσετε. Έτσι περνάμε καλά εδώ. Παίρνουμε μια περούκα, αλλάζει η μέρα, παιδιά. Τελικά, για να καταλάβω. Για αυτή που δεν έχω ρωτήσει ποτέ και θα ρωτήσω τώρα. Η Ξανθιά, με τι ασχολείται? Η Αθηνά. Δεν ξέρω το όνομα της, η Αθηνά. Ωραία. Έχει μαγαζί. Μαγαζί. Με vegetarian product. Με vegetarian product. Α, καλή επιτυχία, πολύ καλή. Ωραία. Πήρε και το τέτοιο της. Της το έδωσε, το είδαμε όλοι. Οι άλλες δύο δεν πήραν τίποτα. Πότε, μέχρι πότε. Ναι, άστο, κουρά, πάλι τα χέρια σου. Μέχρι πότε θα πάρουν. Άμα δεν. Μέχρι πότε. Την τελετή των Ρόδων. Η τελετή των Ρόδων. Πότε είναι η τελετή των Ρόδων. Κάθε Παρασκευή. Άρα υπάρχει πιθανότητα. Εγώ δύο χρόνια το σχολιάζω. Δεν ξέρω τότε. Άρα υπάρχει πιθανότητα να πάμε, ας πούμε, για να τη κάνει μια τέτοια και φεύγοντας να το πάρει. Ναι. Κι ας μην είναι η τελετή. Και οι άλλες περιμένουν και αγωνιούν. Όσες παίρνουν το τέτοιο του είναι μια χαρά στην τελετή. Α, πολύ σημαντικό. Άρα χαρούμενοι οι vegetarian. Κρίμα για την ιδιωτική και την designer. Ωραία, η design... τα εξήγησες. Πολύ καλά. Η designer δεν θα μακροημερεύσει. Έτσι νιώθω. Μην το λέω. Ανατροπή, έχει ανατροπή. Τι αγωνία, Θεέ μου, πώς θα βγει η εβδομάδα, Στέλιο. Εδώ είναι το δικό μας. Ισιώστε, απλά ισιώστε. Μη γελάς. Αυτό του το έβαλε ο μεγάλος. Άμα το καταπιεί. Φίλε, το πω εγώ. Α, είναι η Χερκελίτα, Χελονίτα. Για στρίβουμε αυτό. Τι βλέπω, ρε φίλε. Όχι. Θα το φάει! Στόμα με στόμα, όσο ακόμα θα περιμένω σημάδια από σένα να γίνουμε ένα ξανά. Να σας πω κάτι. Αυτός, αυτό καναλάρα ρε, καναλάρα. Ρε, τι εκπομπάρα είναι αυτή, ρε.
Παιδιά, τι ωραία εκπομπή. Μπράβο στο μεγάλο. Το μυαλό του στα μπαλάκια. Πολύ καλό. Δεν είναι εύκολο, δεν το έχουμε παίξει. Αλλά μήπως να το παίξουμε στο γραφείο. Παιδιά, να το παίξουμε, να το παίξουμε, γιατί όχι. Να αυτά φέρνουν πολύ κοντά παραπανίσια τον κόσμο. Ακούω βήματα βαριά. Θα βγει να μας πει κάτι. Θα βγει, τι κάνει μέσα. Ψάχνω μέσα, θέλω. Ένα μπαλάκι. Είχα μπάλα μπάσκετ μέσα, ναι. Κάνε πρόβα με την μπάσκετ για να είσαι η νικήτρια στα μικρότερα. Έλα, μπράβο, έλα, μπολ. Ήθελα να το παίξεις. Ήθελε το παίξεις. Γάμο το. Θα δούμε τώρα. Δεν, παιδιά, αν έχει κάποιος μία μπάλα να της δώσουμε. Θα ψάξω. Ψάχνονται οι άνθρωποι. Ψάξτε. Ό,τι έχετε μπροστά. Ναι. Ωραία. Ενώ αν έχετε έλα, κάτι, ψάχνουν πραγματικά. Καλέ, δηλαδή, άμα βρείτε... Ο άλλος δεν έχει βάλει την περούκα, ψάχνει με την περούκα. Εδώ δεν ξέρω πώς βγαίνω στον αέρα αρχικά. Βρήκατε. Με περιμένει με αγωνία μια ζήτησε. Ο κύριος Τούμπανος παρακαλείται να κατεβάσει μια μπάλα στην κυρία Βάνια. Ωραία. Βλέπεις όμως τα αποσπάσματα αυτά πώς πηγαίνουμε στο ίδιο επίπεδο που είμαστε κι εμείς. Τραγουδάμε, κάνουμε ωραία φώτα και καλά, ότι υπάρχει ποιότητα ουσιαστικά. Ψοφήσαμε με τα μπαλάκια, τρελαθήκαμε. Πουλήθηκε σε δημοπρασία αυτό εδώ το δόντι. Βλέπω το δέντρο να βγάζει τα δικά μου. Του Τζον Λένον το αγόρασε του ένας έτσι φανατικός οδοντίατρος, ο οποίος μαζεύει γενικότερα πράγματα δόντια από διάσημους. Την είπανε και τον τέτος θα σας σφραγίσει κιόλας, γιατί έχει μια κουφάλα, δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορεί, γιατί έχουμε περάσει πολλά χρόνια, είναι πολύ εύστραυστρο. Είναι η πιο δύσκολη λέξη, νομίζω, που υπάρχει. Εύστραυστρο. Τραγούδι. Δεν καταλαβαίνω και ο κόσμος πώς σφυρίζει, παιδιά. Δεν είναι δύσκολο να σφυρίξεις. Μικρή τρυπούλα ξεκινάει και φεύγει σιγά-σιγά. Βλάκα. Φεύγει σιγά-σιγά. Τι θέλει να τα μαζεύει τα δόντια. Τι θα τα κάνει. Επίσης το δόντι κουβαλάει και την ενέργεια. Ναι. Εκτός και αν το αφήσει εκεί πέρα και ένα βράδυ παίξει ξαφνικά. Φαντάζει το δόντι τι. Φοβάμαι μη βγάλει ο Δέδες γιατί έχει όλα και τα 75 δόντια που. Μη τα βγάλει στο eBay. Και θα του κάνει χρυσή τηλεόραση απόσπασμα, πολύ ωραία. Θα σχολιάζει. Είμαστε για να μάθει ο κόσμος. Για να μάθει ο κόσμος. Κλείστε το απόσπασμα εκεί. Βλέπουμε στο εμπόριο, είναι άλλες που είναι πολλά πιο χρόνια στο εμπόριο. Πολλά πιο. Καινούργια. Είναι τα μηδενικά διαζύγια. Στην κυρολεξία όμως, αυτό το εννοώ. Να νεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, πώς το βλέπετε. Για δες το. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Ανάλογα το πρόγραμμα και τους γάμους, γιατί πρωτεύουν οι γάμοι. Πρωτεύουν. Πολωνία. Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα. Πώς τα πες. Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα. Δεν τη άρεσε το σωστό. Η Τσεχία δεν είναι εκεί. Τόσο καλά θα περάσετε στα ταξίδια. Σας το εγγυούμε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό να καταναλώνουμε προσωπικό χρόνο, ποιοτικό χρόνο. Ποιοτικό. Και μετανάλογα αξεσουάρ να γίνεται και πιο δραστικό το παιχνίδι. Πιο δράση. Και τώρα. Α, παιδιά, να σας πω κάτι έτσι, ένα τσακμπάμ στο γρήγορο. Πριν πάμε οπουδήποτε. Δίνω δώρο τώρα στους δύο πρώτους τυχερούς. Προσέξτε με τώρα, θα σας πω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μπράβο στα κορίτσια μου. Και αυτή η τσαντούλα, παιδιά, κορκοδιλέ, λέγεται, Φωτεινή μου. Με την αρχοντική Βιέννη, να πάρουμε και σοκολατάκια, να δούμε τα παλάτια. Να σε ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Αυτό, ξέρω, απλά θέλω να το σιγουρέψω. Μπράβο. Η Βιέννη είναι η γόνδολα. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά. Πολύ ωραία όλα. Άρα τώρα μπορεί να έχει πάει αυτή στη Βενετία και να πιστεύει ότι έχει πάει Βιέννη. Και ας πούμε πάμε μια Βιέννη, έχω πάει. Σίγουρα ναι, καλά να φωτογραφίες και είναι στη Βενετία.
Όχι, μπορεί να χαθούν κάποια ταξίδια. Μπράβο, τι θα ξαναπώ εγώ, Στέλιο. Υπέροχη. Προσέξτε το επόμενο. Προσέξτε. Ποιο σα το εντοπίζει. Είναι μονόδρομο. Αν δεν έχετε στολίστη, βρείτε. Καλά, έχουμε και τη Χριστιανά, την έχετε ενημερώσει την κοπέλα που λέει ελάτε, ελάτε, ή εγώ την ακούω. Δεν νομίζω η Χριστιανά είναι που ακούγεται. Χριστιανά, που λέει ελάτε, ελάτε, βγαίνουμε. Ανακοινώθηκαν και οι 5 φιναλίστ για την Eurovision. Πάμε να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε παρέα. Α. Ανάδρομο, Ερμία. Έχουμε κάτι συνέβη. Έχουμε ανάδρομο. Μας δεν πειράζει. Να δώσω κάποιο άλλο βιντεάκι να το πάρουμε από την αρχή. Τι γίνεται, παιδιά, να δώσω διαφημίσεις, να οργανωθούμε. Ναι, ρε μωρό. Βρείτε ποιος ήρθε σήμερα στο κοντρόλ, να μην το ξαναδείτε. Ο Βελισάρης με τη Σούπερ Κική είναι. Δεν ξέρω αν μίλησες μαζί τους και αν είναι χαρούμενοι. Αν είναι χαρούμενοι να πει. Θες να κάνουμε κουβέντα, να το προσπαθήσουμε. Είχα αρχίσει να προλογίζω τον Just the Two of Us. Ρε παιδιά, δεν γυρνάτε να ρίξουμε το σήμα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Από την αρχή. Καλημέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην όμορφη εκπομπή μας, να περάσουμε καλά. Πάμε να δούμε το πρώτο συγκεντρωτικό βιντεάκι. Έχει πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν θα παίζει εν τέλει. Πάντως εμείς θα το προσπαθήσουμε. Μόνο την αρχή. Πολύ καλά τα πήγανε κι αυτοί. Κουράγιο. Δεν είναι εύκολο κι αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, η κοπέλα και επειδή στηρίζονται και στα βίντεο. Τελικά, επειδή τώρα έχω αγωνία, ποιοι θα πάνε Eurovision. Έπαιξε το βίντεο. Good job, Νίκη. Ωραία. Μέχρι εκεί αυτό θέλω να μου πούν. Μήπως μου λέγατε εμένα ότι τα πάω καλά. Good job, Νίκη. Για μένα είναι το να το να. Ο good job, άλλος. Και τώρα έχουνε λέιζερ. Ο Μπόζας. Η Τζόζας. Γκόζας. Κόζας. Κόζας. Α, ο Κόζας, αλκοχόλ is free. Τζόαν. Από το Voice, Τζόαν. Όχι. Όχι. Αμάντα Γεωργιάτη. Τι λες ρε φίλε, παραγωγάρα ρε από πάνω. Άρα έχω τον Ηλία Κόζα, Αμάντα Γεωργιάδη, Λουίς, Λουίς, πολύ ωραίο, Τζοάννα Ντρίγκου, good job, Νίκη, good, άφησα, πολύ ωραία, καλή επιτυχία, πότε θα ξέρω, η Αλκατράς δεν είναι, δεν πήγατε φέτος. Δεν μας περάσα. Δώσα ντροπή, ορίστε από τα νησιά. Σταύρος, Κώστας, Πέτρος, Ανδρέας. Τέσσερις. Αλλά δεν είχαμε ξένα όνομα. Good job, Νίκ. Γιατί δεν είπατε good job, Πάτρα, να πηγαίνατε. Τι ωραία θα ήταν να πηγαίνανε. Θα ερχόμουν κι εγώ χορευτικό. Ένα χορευτή δικαιείται. Δικαιείται. Λουκάνικα, θα μου τα χαράξετε. Μπρος πίσω. Μπρος πίσω. Και ή που θα τα τηγανίσετε στο τηγάνι ή που θα μου τα βάλετε στο ταψί, στο φούρνο, στη λαδόκολα. Α, τα κάνει έτσι για να... 15 λεπτά να πάρουν ωραίο χρώμα. Ωραίο χρώμα. Τα δικά μου τώρα εδώ. Έχουν μαραθεί. Μαραμένα. Δεν τα θέλουμε έτσι μαραμένα τα λουκάνικα. Τα θέλουμε πιο ζουμερά. Γιατί είναι μαραμένα. Μαράθηκαν, τι θα κάνουμε. Κάτι τους είπατε και στεναχωρήθηκαν. Ξέρεις, άμα δεν τα τρως τα λουκάνικα, μαραίνονται. Μαραμένη μου καρδένια, ξέρω πως με έχεις έννοια και ό,τι καίγεται για μένα η δική σου η καρδιά. Μαραμένη μου καρδένια, για να μην με έχεις έννοια, έλα να σε πάρω αγκαλιά. Έλα να σε πάρω αγκαλιά. Αυτά τα είχανε τα PC το 90. Δεν ξέρω που τα βρήκανε. Είναι vintage πίσω το λουλούδι που κάνετε. Ωραίο κι αυτό κατά πάνω μου. Πολύ δυνατό. Το λουκάνικο, παιδιά, άμα δεν το φας την ώρα του, μαραίνεται. Και εγώ πάνω καπέλο. Ναι. Αυτό. Ωραία. Πρέπει... Μην το κάνεις. Μην τα χαράζετε κιόλα. Δεν είναι όλα για χάραγμα. Μην ταραχτεί ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ώρα. Αν περάσει η ώρα, άστο. Πέτα το. Πεσμένο ήταν. Ναι. Στεναχωρημένο. Ναι. Τα στεναχωρημένα λουκάνικα είναι μια κατηγορία φαγητού
τα οποία πρέπει να. Έλα, πάμε παρακάτω που πες, μωρέ, και κοίτα και οι γονείς. Μην τους φέρεις τα ρεζιλίκια, ρε φίλε. Το έχουν εύκαιρο μαζί με την Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε γλυκύτατοι. Εσύ αποκοντήσεις πολύ πιο αδυνατός από ό,τι νόμιζα. Είδες. Μου το είπε και η κυρία Κουσουράδου πήγα θέατρο. Πάρ' τις κάμερες, είσαι πολύ πιο... Να είσαι καλά. Είστε πολύ αδύνατος, είστε πολύ αδύνατος κύριε Λιάγκα. Και βέβαια κατέληξε ότι σας παχαίνει τηλεόραση, άρα να την κόψετε. Το θέλαμε, δεν χορέψαμε καθόλου σήμερα. Α, ναι. Και εμένα μου λένε όταν με βλέπουν από κοντά ότι είμαι πιο ψηλός. Ναι. Να πείστε, πιο ψηλός και πιο όμορφος. Είσαι όμορφος. Πολύ. Όχι, και πιο, είμαι τώρα. Πιο. Δεν μου λένε κόψτε την τηλεόραση, το υπονοούν όμως. Με κοιτάνε στα μάτια τύπου από κοντά είσαι πιο ψηλός και πιο όμορφος. Θες να είσαι κοντός και άσχημος. Άρα κόφτην. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Θα την κόψω κι εγώ και ο Γιώργος, μια χαρά θα πάμε. Θα περάσουμε τέλεια. Ναι. Πού θα ήθελες να πας σήμερα? Τι λέτε? Στο κάτω. Θα την γυρίσω δυο σμούρες. Όχι με Νικόλα. Είναι δύσκολο αυτό. Θα κάνω εγώ. Κάνεις επιτόπου. Mm-hmm. Κάνεις μικρά χοροπηδικτά. Μικρά έτσι. Ναι. Δες τι ωραία μόνη της. Την έχουμε κουρδίσει πριν. Στέλνω αυτή την τηλεόραση. Τη στέλνω στο Big Brother.